παρακαλώ. 3 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Η ενεργειακή στρατηγική για την Κρήτη καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και ήδη βρισκόμαστε σε συνεννόηση τόσο με τη ΔΕΗ όσο και το ΔΕΣΜΙΕ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την Κρήτη, πώς θα αντικαταστήσουμε τις μονάδες πετρελαίου που καίει, εάν θα πάμε σε φυσικό αέριο, τι είδους ανάπτυξη θέλουμε σε σχέση με το αιωλικό δυναμικό και το ηλιακό δυναμικό. Και βέβαια εκεί πρέπει να ενταχθούν και όλα τα θέματα τα οποία θέσατε, θέματα που είναι τεχνικής φύσης αλλά κυρίως αφορούν το κορεσμένο δίκτυο που υπάρχει στο νησί. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν τη μεγάλη εικόνα. Μπορεί να επαναφέρετε κάποια στιγμή την ερώτησή σας. Θα είμαστε πολύ πιο όρημοι για να απαντήσουμε και να σας δώσουμε ακριβώς ένα χρονοδιάγραμμα δράσεων για την Κρήτη, που πράγματι είναι ένα νησί που μπορεί να γίνει με δυσκολίες και σε ένα χρονικό ορίζοντα να γίνει ένα ενεργειακά αυτόνομο νησί. Θα επικεντρωθώ λίγο στο θέμα της διασύνδεσης. Η διασύνδεση της Κρήτης έχει εξεταστεί εκτεταμένα στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν η οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης επέβαλε τη δημιουργία νέας συμβατικής μονάδας παραγωγής. Τότε το μεγάλο ερώτημα ήταν αν αυτή η διασύνδεση μπορούσε να είναι τεχνικά εφικτή. Επιλέχθηκε όμως, προκρίθηκε η κατασκευή του τρίτου συμβατικού σταθμού στον Αθερινόλακο, τον οποίο και αναφέρατε, παρά τις έντονες τοπικές αντιδράσεις. Σήμερα το έργο της διασύνδεσης αποκτά ένα νέο στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα με υποβρύχιο καλώδιο αποτελεί μέρος του λεγόμενου μεσογειακού δακτυλίου, ενός δακτυλίου που θα βοηθήσει ουσιαστικά στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, σε μια συζήτηση που έχει αναζωοποιηθεί και που η χώρα μας θα παίξει ενεργό ρόλο. Όπως είναι γνωστό, στην Κρήτη, όπως και σε άλλα νησιά, υπάρχουν αιτήσεις από μεγάλους επενδυτικούς ομίλους, όπως αναφέρατε, για μεγάλες κλίμακες σε αιωλικά πάρκα. Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν στο σχεδιασμό τους την υλοποίηση της διασύνδεσης. Ο σχεδιασμός του ΔΕΣΜΙΕ λαμβάνει υπόψη βέβαια τις υφιστάμενες αιτήσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο έργο είναι μακρόπνο και σαφέστατα πρέπει να αφορά όλη την ανάπτυξη που μπορεί να έχει το αιωλικό και το ηλιακό δυναμικό του νησιού. Ο λεπτομερής προσδιορισμός του κόστους, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ο τρόπος χρηματοδότησης αποτελούν αντικείμενο που θα ξεκαθαρίσει στη δεύτερη και τρίτη φάση της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού, όπως θα προκριθεί από το ΔΕΣΜΙΕ. Ασφαλώς και θα θέλαμε άμεσα να συνδέσουμε όλα τα νησιά και βέβαια και την Κρήτη με την υπηρετική Ελλάδα. Ωστόσο, είναι έργα που είναι πολύπλοκα, απαιτούν καλό σχεδιασμό και η χωρητικότητα του καλωδίου, όπως είπα και πριν, πρέπει να συσχετιστεί τόσο με τις τοπικές ηλεκτρικές ανάγκες που θα εξυπηρετηθούν, όσο και με το μέγεθος των αιωλικών πάρκων που θα θέλαμε να αναπτύξουμε στο νησί της Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το αιωλικό δυναμικό, αλλά και χωροταξικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα.